Στην αντεπίθεση περνάει η Ρωσία μετά τα σχόλια του Τζο Μπάιντεν που αποκάλεσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν δολοφόνο, απειλώντας να τον κάνει να πληρώσει για τη φερόμενη εμπλοκή του σε αμερικανικές εκλογές. Ο Αμερικανός πρόεδρος προέβη σε αυτή τη δήλωση μετά τον αποχαρακτηρισμό αναφοράς των μυστικών υπηρεσιών ότι ο Πούτιν κρύβεται πίσω από απόπειρα να επηρεαστούν υπέρ του Τραμπ οι περσινές αμερικανικές εκλογές. Ο πρόεδρος της κάτω Ρωσικής Βουλής αναφέρει ότι το σχόλιο του Μπάιντεν προσβάλλει τους πολίτες της χώρας. Αυτό είναι ιστερία λόγω ανικανότητας. Ο Πούτιν είναι ο πρόεδρός μας. Οι επιθέσεις εναντίον του είναι επιθέσεις στη χώρα μας. Ο εκπρόσωπος του Πούτιν χαρακτηρίζει τα πορίσματα της έκθεσης αβάσιμα. Δεν συμφωνούμε με τα συμπεράσματα αυτής της έκθεσης σχετικά με τη χώρα μας. Η Ρωσία δεν παρενέβη στις προηγούμενες εκλογές το 2016 ή στις εκλογές του 2020 που αναφέρονται σε αυτή την έκθεση. Η συγκεκριμένη έκθεση αναφέρει ότι ο Πούτιν ενέκρινε επιχειρήσεις επιρροής που αποσκοπούσαν στην υπονόμευση του Μπάιντεν, ενισχύοντας τον Τραμπ, υπονομεύοντας την εμπιστοσύνη στις εκλογές και επιδεινώνοντας τους κοινωνικούς διχασμούς στη χώρα. Επίσης αναφέρει ότι η Ρωσία προσπάθησε να υπονομεύσει την υποψηφιότητα του Μπάιντεν επειδή θεωρούσε την προεδρία του αντίθετη με τα συμφέροντα του Κρεμλίνου.